Πολλές αλλαγές που θα φέρει στη ζωή ασθενών και γιατρών το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο ασθενής θα επιλέγει τον γιατρό του. Και αυτό θεωρείται δύσκολη η εφαρμογή του στην πράξη. Καταρχήν, ουσιαστικά ο κάθε ασθενής θα πρέπει να εγγραφεί σε ένα προσωπικό γιατρό. Παθολόγο ή γενικό γιατρό για τον ανήλικο πληθυσμό. Επανέρχεται λοιπόν το παλιό νομοσχέδιο που αφορούσε τους οικογενειακούς γιατρούς, οι οποίοι πλέον ονομάζονται προσωπικοί γιατροί. Η υποχρέωση του πολίτη ουσιαστικά είναι στη διάθεσή του, θα δοθούν κίνητρα τουλάχιστον από ό,τι μας έχει ενημερώσει ο Υπουργός για να γίνει αυτή η εγγραφή. Να θυμίσω ότι η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση δεν είχε την ενδεδειγμένη επιτυχία, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη γραφειοκρατία κατά την εγγραφή του πολίτη στον οικογενειακό γιατρό τότε και υπήρχαν πολλές δεσμεύσεις και για τους ασθενείς και για τους γιατρούς. Οι δεσμεύσεις ουσιαστικά αφορούν ότι θα πρέπει ο ασθενής να έχει σημείο αναφορά στο προσωπικό γιατρό, που σημαίνει ότι ο προσωπικός γιατρός δεν μπορεί να λείψει για συνέδριο κτλ. Θα πρέπει να ζητήσει αναπλήρωσή του στον πληθυσμό ευθύνης του. Ο πληθυσμός ευθύνης είναι τώρα 2.000 ασθενείς και ο ασθενής επίσης, αν θελήσει να διαμείνει σε άλλη περιοχή κατά τους χειμερινούς μήνες και σε άλλη περιοχή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καταλαβαίνετε τι αναστάτωση θα δημιουργήσει αυτό. Οι αλλαγές επίσης που προωθούνται αλλάζουν άρδιν το τοπίο στις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σε ένα άλλο θέμα το οποίο περιορίζει πάρα πολύ τη διαδικασία, είναι γενικά η διαδικασία των παραπομπών. Είναι ένα σύστημα που μας έρχεται από το εξωτερικό, το οποίο δεν συνάδει με την ελληνική πραγματικότητα, διότι στη χώρα μας δεν έχουμε τον κατάλληλο αριθμό των προσωπικών γιατρών, παθολόγων και γενικών γιατρών, για να μπορέσει να ισχύσει αυτή η παραπομπή. Προς το παρόν φαίνεται ότι το Υπουργείο συζητάει να υπάρχει παραπομπή από όλους τους γιατρούς στο δευτεροβάθμιο σύστημα υγείας, δηλαδή στα νοσοκομεία. Όμως υπάρχει αυτή η σκέψη ότι κάποια στιγμή θα υπάρχει η κίνηση του ασθενούς μέσα στο σύστημα θα γίνει με αυστηρές παραπομπές, το οποίο μας βρίσκει αντίθετους. Και μας βρίσκει αντίθετους γιατί δεν υπάρχει ο αριθμός, ο ικανοποιητικός αριθμός για να ισχύσει αυτό το σύστημα. Τα κενά του ΕΣΥ σε κάποιες περιπτώσεις θα κληθούν να τα καλύψουν ιδιώτες γιατροί. Το γεγονός ότι εισάγει ένα εντέλεσθε όσον αφορά τα κενά του ΕΣΥ, δηλαδή σε όποιο κενό των νοσοκομείων βρεθεί ότι δεν βγαίνει άγονη προκήρυξη των θέσεων, τότε ο συμβεβλημένος γιατρός θα κληθεί σε πρώτη φάση να καλύψει το κενό με εντέλεσθε ή αν δεν βρεθεί ο συμβεβλημένος θα υπάρχει ο ιδιώτης γιατρός ο οποίος θα ενταλθεί να πληρώσει το κενό το εφημεριακό κτλ. Το νοσοκομείο. Αυτό πάλι μας βρίσκει αντίθετους, διότι εμείς έχουμε πει ότι θα πρέπει τα νοσοκομεία να στελεχωθούν με πάγιες θέσεις και μάλιστα μαζικές προκηρύξεις, γιατί πραγματικά το φορτίο αυτή τη στιγμή στο ΣΥΕΝ είναι ιδιαίτερα μεγάλο και μετά την πανδημία και πρέπει να αναζωογονηθεί το ΕΣΥ με σωστούς όρους. Μάλιστα, πολλά ιατρικά κέντρα αναμένεται να κλείσουν, καθώς δεν θα αντέξουν τις επιπρόσθετες οικονομικές πιέσεις. Μία άλλη επίσης καινοτομία έχει να κάνει με την έκπτωση που θα ισχύσει στον ΕΟΠΗ εάν γενικά ο διαγνωστικός κλάδος δεν ανανεώσει τον εξοπλισμό του, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ένα άδικο μέτρο, διότι υπάρχει αυτό το clawback, το οποίο τι σημαίνει clawback, σημαίνει ότι ο διαγνωστικός κλάδος έχει κληθεί να πληρώνει για την περίθαλψη των ασθενών. Αυτό το ποσοστό, η ποσοστό είναι δυσθεώρητο, αγγίζει πλέον ένα ποσό πάνω από 50% των υποβολών. Υπάρχουν χρέη που δεν είναι χρέη, είναι ουσιαστικά κόστος αναγκών των ασφαλισμένων που έχουν καταλογιστεί στους γιατρούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πλέον οι γιατροί δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και υπάρχει κίνδυνος πλέον να χαθούν περιουσιακά στοιχεία των παιδιών των γιατρών, διότι αυτοί οι καταλογισμοί ακολουθούν τον γιατρό.